Πάμε ζωντανά, κυρίες και κύριοι, στον απεσταλμένο του Sky στο Παρίσι, τον Αντώνη Ατζολέτο. Αντώνη, καλησπέρα, χρόνια πολλά. Για να δούμε το κλίμα στη γαλλική πρωτεύουσα μια μέρα μετά το θρίαμβο του Μακρόν, αλλά και το τι θα συναντήσει στο δρόμο του τις επόμενες μέρες και εβδομάδες ο Γάλλος Πρόεδρος. Καταρχάς, η χθεσινή του νίκη, Νίκο, είναι μια μεγάλη προσωπική του επιτυχία. Αυτό λένε όλοι οι αναλυτές εδώ πέρα και το αναγνωρίζουν στη Γαλλία. Απλώς και ο ίδιος, ο Εμμανουέλ Μακρόν, δεν θέλει να θολώσει αυτή του η νίκη από πράγματα και γεγονότα που θα δει μπροστά του. Ποια είναι αυτά? Καταρχάς, η μάχη της καθημερινότητας. Να υλοποιήσει αυτά τα οποία έχει υποσχεθεί, γιατί η αγοραστική δύναμη των Γάλλων έχει πέσει. Οπότε οι πολιτικοί του αντίπαλοι τον περιμένουν στη γωνία. Και τα κίτρινα γυλαίκα τον περιμένουν στη γωνία και ενδεχομένως να υπάρχουν κινητοποιήσεις. Και αν γίνει αυτό μέχρι τις 12 Ιουνίου, καταλαβαίνουμε όλοι ότι θα είναι δύσκολο να πετύχει το μεγάλο του στόχο. Την πλειοψηφία στις βουλευτικές εκλογές, να πάρει δηλαδή 289 έδρες. Και τι σημαίνει αυτό? Αν δεν συμβεί αυτό, θα έρθει αντιμέτωπος με τον κίνδυνο της συγκατοίκησης, είτε με την δεξιά είτε με την αριστερή πτέρυγα. Εκεί τα πράγματα δυσκολεύουν πολύ, γιατί σίγουρα ακόμα και ο Πρωθυπουργός Νίκο δεν θα είναι ένα πρόσωπο της επιλογής του. Να δούμε κιόλας αν σύντομα θα αντικαταστήσει το σημερινό Πρωθυπουργό, τον κύριο Καστέξ, για να βάλει στη θέση του ενδεχομένως ένα πρόσωπο με πιο φιλολαϊκό προφίλ μέχρι τις 12 Ιουνίου. Και σε όλα αυτά πρέπει να βάλουμε άλλη μια δύσκολη εξίσωση, είναι το κόμμα του. Το κόμμα του δημιουργήθηκε το 2017 πριν τις εκλογές, δεν έχει δεσμούς με την κοινωνία, οπότε θέλει να το τρέξει γρήγορα, έτσι ώστε να μπορέσει να καλύψει τις όποιες αδυναμίες υπάρχουν μέχρι τις 12 Ιουνίου και είναι αρκετές μέσα στον κομματικό μηχανισμό που ουσιαστικά δεν υπάρχει, όπως παραδέχονται και οι ίδιοι εδώ μέσα από το κόμμα του. Μία νίκη λοιπόν, χίλιες προκλήσεις, όπως επισημαίνει εύστοχο γαλλικός τύπος σήμερα. Αντώνη, σε ευχαριστούμε.